Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε ζωντανά από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ με τον Ανέστη και τον Νίκο και θα πάμε κατευθείαν στα θέματά μας. Περικοπή αργιών και επιμήκυνση του διδακτικού έτους σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Επεξεργάζεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, όπως ανέφεραν στο zoogla.gr, κύκλοι του Υπουργείου. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και με τους συνδικαλιστές και τους σχολικούς συμβούλους να βρίσκονται στα κάγκελα, το Υπουργείο Παιδείας κάνει προσπάθειες να βρει τη μέση λύση ως προς την κατάργηση αργιών του σχολικού έτους στο πλαίσιο της επιμήκυνσης του χρόνου εντός σχολείου για τους μαθητές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Θέμη Κοτσιφάκη. Κύριε Κοτσιφάκη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς βλέπετε εσείς αυτές τις σκέψεις που κάνει το Υπουργείο. Καταρχήν είναι περίεργο το Υπουργείο Παιδείας τις σκέψεις θα τις μοιράζεται με τις εφημερίδες πρώτα και μετά με τους εκπαιδευτικούς. Αυτό έτσι από το σχόλιο. Είναι συνηθισμένο βέβαια το φαινόμενο αυτό που κάνει το Υπουργείο για όλα τα θέματα. Και ο στόχος του φαίνεται πάντα ότι είναι να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για όλα τα ζητήματα. Ναι. Πρώτον για το όσον αφορά το σχολικό έτος, εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να μεγαλώσει. Το σχολικό έτος είναι το ίδιο όσο είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Απλά διαφέρει το πότε κατανέμονται οι διακοπές, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τα έθιμα κάθε τόπου. Mm-hmm. Αλλά οι εβδομάδες είναι περίπου 39 εβδομάδες είναι σε όλες τις χώρες. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 38,6 εβδομάδες σχολικό έτος για κάθε χρονιά. Αυτό που υπάρχει ανάγκη, αλλά δεν το πιάνει αυτό το Υπουργείο Παιδείας, γιατί εργάζεται στην αντίθετη κατεύθυνση, είναι οι πολλές ημέρες και το μεγάλο χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι εξετάσεις. Κυρίως mm-hmm. εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου. Mm-hmm. Και συνήθως οι εξετάσεις αυτές ξεκινάνε αμέσως μετά το Πάσχα. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ένας κρίσιμος χρόνος που μπορεί να συνεχιστεί τα μαθήματα, ξεκινάνε οι εξετάσεις. Αυτό εμείς το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Και είναι ίσως το σημείο που μπορεί και πρέπει να διαρθρωθεί. Δηλαδή περισσότερες ώρες μαθημάτων, λιγότερες ώρες εξετάσεων. Mm-hmm. Αλλά το διδακτικό έτος πάνω κάτω είναι, σας είπα, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το ίδιο. Σύμφωνα με έρευνα, κύριε Κοτσιφάκη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η χώρα μας έχει τις... Έχει 175 ημέρες διδασκαλίας για τα δημοτικά και 185 για τα γυμνάσια και τα λύκεια και βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από το μέσο όρο της Ευρώπης. Όχι, δεν είναι, σας είπα ποιο που είναι. Οι 188 ημέρες παράδοσης μαθημάτων. Δείτε και τη δικιά μας έρευνα που στηρίζεται στα στοιχεία του ΟΣΑ και της Βρυδίκης. Το σχολικό έτος είναι περίπου σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το ίδιο. Ναι. Σας λέω ότι ο μέσος όρος είναι 38,5 εβδομάδες και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι 39 εβδομάδες. Υπάρχουν χώρες λίγο πάνω από το 38 και 6 και υπάρχουν και χώρες κάτω από το 38 και 6. Ο μέσος όρος είναι 38 και 6 στην Ευρώπη. Αυτό που υπολοιπόμαστε και σας είπα ότι είναι θέμα συστήματος που εμείς ζητάμε έτσι αλλιώς να αλλάξει, είναι να αυξηθεί τα μαθήματα και να μειωθούν οι ώρες των εξετάσεων. Ναι. Αυτό θα δώσει και μια, θέλετε, επί της ουσίας βοήθεια στα παιδιά. Αλλά το Υπουργείο Παιδείας τώρα ασχολείται μόνο με τις εξετάσεις και τώρα που έχει βάλει πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, mm-hmm. θα χειροτερέψει την κατάσταση. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι θα χειροτερέψει δηλαδή η κατάσταση? Θα Μάλιστα. χειροτερέψει σε όφελος των εξετάσεων και του εξεταστικού χαρακτήρα του σχολείου ακόμα περισσότερο. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα του Λυκείου.
Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με το γιατί θέμα... Γιατί παρασύρει και τις άλλες βαθμίδες. Δηλαδή, όταν κλείνουν τα σχολεία για τις εξετάσεις, κλείνουν και τα γυμνάσια και τα... και άλλα σχολεία που δεν έχουν τόσο μεγάλο φόρτο εξετάσεων, αλλά κλείνουν για να οργανωθούν με έναν τρόπο οι πανελλαδικού τύπου εξετάσεις και γενικώς οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι οποίες θέλουν μια άλλη οργάνωση από τις ενδοσχολικές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε ότι μέσα στο σχολικό έτος, το υπάρχον σχολικό έτος, το οποίο είναι, ξαναλέω, στο μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης, μπορούν να μεγαλώσουν τα μαθήματα και να μειωθούν εξετάσεις. Μάλιστα. Πριν από μερικές ημέρες, κύριε Κοτσιφάκη, οι ξενοδόχοι έκαναν μία πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς την απορρίψαμε. Για τη Λευκή πρόταση. Εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, και δείχνει και την αντιφατικότητα του Υπουργείου. Μια μέρα λέει ότι θέλει να μεγαλώσει το έτος, από την άλλη να συζητάει προτάσεις για να κλείνει τα σχολεία έτσι επειδή θέλουν οι ξενοδόχοι. Πέρα που είναι προσβολή προς τις οικογένειες που δεν έχουν λεφτά να πάνε ούτε τα καλοκαιρινές διακοπές, ότι θα πηγαίνανε για σκι, ας πούμε. Εντάξει, πέρα που είναι προσβολή για αυτές τις οικογένειες που τα συνεχή βάρβαρα μέτρα της λιτότητας τις πλήττουν. Νομίζω ότι είναι και αντιφατικό από μια μεριά να συζητάει επειδή θέλουν να ξενοδόχει, όχι για άλλη χρηστική ανάγκη, να κλείσει το σχολείο την εβδομάδα και από την άλλη να συζητάει να μεγαλώσει το σχολικό. Μάλιστα. Κύριε Κοτσιφάκη, μείνετε λίγο στην γραμμή, γιατί είμαι σε συγκέντρωση λίγο εδώ. Και ένα τελευταίο σχόλιο τότε θα ήθελα από εσάς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ορίστε. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα. Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θέλετε κάποια μέρα να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά, στη διάθεσή σας. Εντάξει. Αλλά μια κουβέντα μόνο να πω ότι είμαστε αντίθετοι για αυτή την αξιολόγηση που φτιάχνει το Υπουργείο Παιδείας και έχει νομοθετήσει, γιατί θα οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολείων και θα οδηγήσει στην ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση με συλλογική και βαθμολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών και στην μετατροπή των ανθρώπινων σχέσεων στο σχολείο σε ζούγκλα, στην αντιπαράθεση και στον ανταγωνισμό. Μάλιστα. Κύριε Κοτσιφάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Κύριε Κόκκινε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ακούσατε και την άποψη του κυρίου Κοτσιφάκη, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Θα θέλαμε να ακούσουμε και την δική σας άποψη. Το ερώτημα μόνο, γιατί δεν άκουσα άλλη. Το ερώτημα είναι, το Υπουργείο Παιδείας σκέφτεται και συγκεκριμένα ο Υπουργός, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, έχει δεχθεί κάποιες προτάσεις να μειωθούν, να περικοπούν οι αργίες και να γίνει η επιμήκυνση του διδακτικού έτους σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Η πολιτική μάλλον ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να καλύψει τις δικές αδυναμίες κατά καιρούς μέσω κάποιων διαρροών ή συνεντεύξεων σε μέσα ενημέρωσης, επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα, να προσανατολίσει την κοινή γνώμη αλλά και να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, πετώντας ρουκέτες, να το πω έτσι, επικοινωνιακές ρουκέτες και τίποτα ουσιαστικότερο. Να επιμηκυνθεί το σχολικό έτος. Γιατί να το κάνουν? Υπάρχουν λόγοι. Εγώ θα πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το διδακτικό έτος, οι μέρες του διδακτικού έτος αντιστοιχούν στον μέσο όρο των διδακτικών ημερών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, μην ξεχνάμε τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας και αναφέρομαι στο κλίμα της χώρας μας, το οποίο είναι απαγορευτικό ειδικά τους θερινούς μήνες για μαθήματα. Σας θυμίζω ότι τους καύσωνε στην μεγάλη ζέστη που εγκυμονεί κινδύνους και για την υγεία των παιδιών αλλά και των μαθητών, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν ακόμα και μέσα στις ίδιες τις τάξεις ούτε τα περιβόητα κλιματιστικά προκειμένου να αλλάξουν ενδεχομένως τις κλιματικές συνθήκες, να περιορίσουν τις επιπτώσεις αυτών των κλιματικών συνθήκων. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ να πω το εξής, για κάποιες αργίες επίσης είχαν γίνει για λόγους εθνικούς και θρησκευτικούς. Ποιοι είναι αυτή τη στιγμή η ανάγκη να καταργηθούν οι συγκεκριμένες αργίες? Και εν πάση περιπτώσει, την ίδια ώρα που έχεις να κάνεις με έναν κακοπληρωμένο εκπαιδευτικό, που εκτός από οικονομική εξαθλίωση, οικονομική υποβάθμιση, βιώνει και επιστημονική υποβάθμιση. Όταν έχεις μπροστά σχολεία τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις λειτουργικές τους δαπάνες, όταν η χώρα μας είναι η τελευταία χώρα σε δαπάνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το Υπουργείο Παιδείας ακόμα και σήμερα προσπαθεί να καλύψει τα κενά σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία της χώρας, για τα οποία είναι το ίδιο υπεύθυνο, όταν το ίδιο το σύστημα, ο ίδιος υπουργός από τη μια μιλάει για λευκές ημέρες και μιλάει για διακοπές και ουσιαστικά το να χαθούν διδακτικές ώρες, ικανοποιώντας ενδεχομένως κάποια αιτήματα ξενοδόχων, καταλαβαίνει κανείς ότι όλες αυτές οι αντιφάσεις, όλα αυτά τα γεγονότα
Μόνο από προσανατολισμό φέρνουν στην κοινή γνώμη και προσπάθεια στοχοποίηση του εκπαιδευτικού ότι αυτά στέγει για όλα, ενώ ουσιαστικά το Υπουργείο είναι το υπεύθυνο για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μάλιστα. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε, κύριε Κόκκινε? Ακούστε λίγο. Εμείς καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε κληθεί σε κανέναν διάλογο για κανένα από τα θέματα αυτά. Και όχι μόνο για αυτά τα θέματα, αλλά και για το θέμα της αξιολόγησης, για το οποίο πρόλαβα και ρωτήσατε τον. Πρόλαβα και άκουσα ότι ρωτήσατε τον συνάδελφο μου, τον πρόεδρο Σολομέα. Ενώ ως Ομοσπονδία, ως Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, έχουμε πραγματοποιήσει συλλογικές διαδικασίες επιστημονικά και συνεργαστικά συνέδρια, στα οποία έχουμε ταχθεί υπέρ της αξιολόγησης, η οποία όμως θα υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό, θα βελτιώνει το εκπαιδευτικό έργο, δεν θα είναι μόνο πρόσωποι, θα έχει αξιοκρατικές διαδικασίες και θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα, από το μαθητόκοσμο μέχρι την εφηβικό υλικό και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Θα σας πω ένα παράδειγμα: άλλο ένα σχολείο στο Καστελόριζο, άλλο ένα σχολείο σε ένα κέντρο αστικό. Άλλο ένα σχολείο στο Κολονάκι, άλλο ένα σχολείο στο Μενίδη. Έτσι, για να σας φέρω δύο περιπτώσεις. Αλλιώς ο εκπαιδευτικός θα αξιολογηθεί σε ένα σχολείο που δεν έχει χρήματα να λειτουργήσει, αλλιώς να αξιολογηθεί ένας εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο που έχει τα απαραίτητα. Γιατί λέω όλα αυτά τα παραδείγματα? Γιατί το Υπουργείο προωθεί μια αξιολόγηση χειραγώγηση αυτή τη στιγμή, στην οποία εμείς είμαστε αντίθετοι. Σε οποιαδήποτε αξιολόγηση, κύριε Κόκκινε, είστε αντίθετοι? Ορίστε. Σε οποιαδήποτε αξιολόγηση? Όχι, σας είπα, είμαστε υπέρ της εκείνης αξιολόγησης, η οποία δεν θα έχει διωκτικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Θα ισχύει και θα στηρίζει τον εκπαιδευτικό. Εμείς σας θυμίζω ότι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι σε ένα χώρο που έχει πολλές ανάγκες και δυστυχώς η αξιολόγηση χειραγώγησης, η οποία προωθείται, φέρνει απολύσεις, φέρνει κινητικότητα, φέρνει πάρα πολλά προβλήματα και φέρνει και κατηγοριοποιήσεις. Λόγω και του νόμου 4024 του 2011 στους μισθούς. Δηλαδή, το 70% των εκπαιδευτικών, όσο καλή και να είναι, δεν μπορούν να φτάσουν στο βαθμό Α. Και εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι εμείς δεν πήραμε κανένα χαρτάκι βουλευτή για να διοριστούμε στο δημόσιο. Μπήκαμε με το αδιάβητο και αξιοκρατικό σύστημα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή της επιτηρίδας. Τα λέω όλα αυτά γιατί ενώ ο ίδιος ο Υπουργός, η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει αξιολογηθεί, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί και στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, επαναλαμβάνω, ρίχνει τον μπαλάκι κατά των εκπαιδευτικών αυτών των κακοπληρωμένων, των οικονομικά εξαθλειωμένων και υποβαθμισμένων επιστημονικά, προκειμένου να μεταθέσει τις ευθύνες που τους αναλογούν. Λυπάμαι που το λέω, έχουμε ζητήσει διάλογο, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία σας λέω τα βρήκε πολύ θετικά ο Υπουργός, αλλά δυστυχώς μονοπρόσωπες ουσιαστικά αξιολογητικές μονάδες θα είναι αυτές οι οποίες θα προωθούνται για να κάνουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Και σας θυμίζω και τον επιθεωρητισμό, όταν ο επιθεωρητής στο παρελθόν πολλών δεκαετιών ουσιαστικά δεν είναι αξιολογούσιμο το εκπαιδευτικό έργο, αλλά επισερχόταν και στην προσωπική ζωή του Έλληνα εκπαιδευτικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πιστεύετε, κύριε Κόκκινε, ότι το σχολείο μας έχει ανάγκη να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες? Τι είναι δηλαδή αυτό που έχει βρει το Υπουργείο Παιδείας και τώρα προχωράει σε αυτή την αλλαγή? Ακούστε λίγο, δεν ξέρω ποιο στόχο έχει αυτό το είδους ιδαντικοποίηση. Οι αρμόδιοι να απαντήσουν είναι οι ίδιοι στο Υπουργείο που πάνε να φέρουν αυτό το θέμα και δεν έχουν απαντήσει ικανοποιητικά. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η ιδαντικοποίηση θα φέρει και τίποτα περισσότερο και από τη μια πλευρά σας λέω δεν μπορεί να μιλάς για αύξηση των ημερών του διδακτικού έτους και κατά συνέπεια αύξηση των ωρών και την ίδια ώρα να μιλάς για διακοπές εν μέσω. Το νέο μέτρο στην ουσία. Μέσω χειμώνα. Και πάση περιπτώσει, αν θέλουν να αντιγράψουν και σε αυτή την περίπτωση καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, καλά θα κάνουν να αντιγράψουν και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρακτικές, όπως είναι η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια. Λοιπόν, δεν μπορώ να ερμηνεύσω ποιοι φωστήρες στο Υπουργείο Παιδείας επιδιώκουν τέτοιου είδους καταστάσεις, να φέρουν περισσότερο αναστάτωση. Αλλά θα πρότεινα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να θυμηθεί ότι η ίδια είναι υπεύθυνη και να αναλάβει τις ευθύνες της, ότι η ίδια είναι υπεύθυνη με δεδομένο ότι πολλές διδακτικές ώρες έχουν χαθεί εξαιτίας της απουσίας εκπαιδευτικών από τις τάξεις, όχι με δικιά τους ευθύνη, αλλά με ευθύνη του Υπουργείου που δεν τους τοποθέτησε έγκαιρα. Λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτές τις αντιφάσεις, όταν βλέπουμε αυτές τις τραγελαφικές καταστάσεις, καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια κοινοποινία η οποία δοκιμάζεται καθημερινά από πάρα πολλά προβλήματα,
τέτοιου είδους σκηνικά που πάνε να στήσουν επικοινωνιακού χαρακτήρα, δεν νομίζω να μπορούν πραγματικά να δώσουν λύση και να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε θετική κατεύθυνση. Εσείς θα ζητήσετε διάλογο με τον Υπουργό σύμφωνα με τα νέα πλέον δεδομένα και με τις νέες προτάσεις που σκέφτεται ο Υπουργός? Και δημόσια διατυπώνω αυτό που έχουμε διατυπώσει και εγγράφως, απαντώντας στο ερώτημά σας, ότι έχουμε ζητήσει διάλογο. Έχουμε ζητήσει διάλογο, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα ο διάλογος δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Όπως επίσης σας είπα ότι ζούμε διαρκούς ευνηδιασμούς εις βάρος της ζωής μας. Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα. Εμείς διάλογο έχουμε ζητήσει, όπως έχουμε ζητήσει διάλογο να προχωρήσουν οι υπηρεσιακές μεταβολές, γιατί έχουμε γεγονότα όπως οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών που αντί να είχαν γίνει το καλοκαίρι γινόντουσαν μέχρι τον Νοέμβριο. Κάποιοι συνάδελφοί μας πήραν αποσπάσεις και ακόμα δεν έχουν φύγει. Να πάνε γύρω έχουν αποσπαστεί. Αλλά δεν έχουν ξεκινήσει και η διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών. Εμείς χτυπάμε το καμπανάκι. Χτυπάμε το καμπανάκι και τα λέμε τα στραβά και τα ανάποδα προς όφελος της εκπαίδευσης των παιδιών μας, της κοινωνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Να γίνει καλύτερο και το Υπουργείο Παιδείας, να σας το πω έτσι. Αλλά το να σε ονομάζει συντεχνία ο Υπουργός στη δήλωσή του. Αυτόματα βάζει κόκκινες γραμμές και εμείς σε καμιά των περιπτώσεων δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική του διαχωρισμού, ούτε θα ποντάρουμε στο μαύρο του φανατισμού, ούτε στο κόκκινο του φανατισμού, ούτε στο μαύρο της μαύρης προπαγάνδας. Είναι το μόνο βέβαια από την πλευρά τη δικιά μας. Εμείς έχουμε θέσεις, έχουμε απόψεις. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή με απόλυτη επιτυχία υπογραφές οι οποίες καταγγέλνουν αυτή την αξιολόγηση, χειραγώγηση, οπισθοδρόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος και νομίζω ότι πολύ σύντομα, είτε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις εφόσον μας οθήσουν, με ενότητα του κλάδου, με ενημέρωση που πραγματοποιείται από τα μέλη της Ομοσπονδίας σε όλα τα μήκη και του κλάδου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του ελληνικού κράτους, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, ξέρουμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να φύγουμε με βήματα προς το μέλλον, αρκεί η πολιτική ηγεσία να καταλάβει και να αναλάβει τις ευθύνες της. Πιστεύετε, και κάτι τελευταίο κύριε Κόκκινε, πιστεύετε ότι έχετε μπει, αν θέλετε να το πούμε έτσι, στο στόχαστρο της κυβέρνησης? Το καλοκαίρι είχαμε το θέμα της διαθεσιμότητας, έτσι δεν είναι? Εμείς, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον ως διδασκαλική ομοσπονδία, δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα που είχαν σε δευτεροβάθμια, ούτε αύξηση ουραρίου, ούτε διαθεσιμότητες. Αποτρέψαμε με τον αγώνα μας και το να διοριστούν μέσω του Υπουργείου Εργασίας και μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ νηπιαγωγή. Όμως αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα όπως αυτά της αδιορεστίας, της αποσάθρωσης στο λεωμέρο σχολείο, της έλλειψης χρημάτων για την εκπαίδευση, της απουσίας διαθέσιμων ποσών για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες, της οικονομικής και επιστημονικής μας υποβάθμισης, της υποχρηματοδότησης γενικότερα της εκπαίδευσης. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, παρά τις καλές μας προθέσεις και παρά το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση, βέβαια, δηλώνει ότι είμαστε στιλοβάτες της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ότι έχουμε την απόλυτη συμπάθεια και την θεωρητική υποστήριξη, βλέπουμε ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται έχουν ακριβώς το αντίθετο, έχουν διωκτικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Εμείς δεν είμαστε ένα συνδικάτο το οποίο έρχεται να αντιπαρατεθεί επειδή έτσι θέλει με αυτόν τον τρόπο να επιβιώσει, επαναλαμβάνω, συνδικαλιστικά. Εμείς θέλουμε πάνω απ' όλα να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει πρόοδος, να υπάρχει το δημόσιο σχολείο να προσφέρει πραγματικά αυτά που πρέπει να προσφέρει σε μια δοκιμαζόμενη, επαναλαμβάνω, από τις μνημονιακές πολιτικές κοινωνία. Mm-hmm. Όμως δυστυχώς βλέπετε ότι τελικά στο στόχαστρο είμαστε, παρά και τις καλές μας προθέσεις, παρά τις συγκεκρισμένες μας θέσεις και προτάσεις και παρά το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι, επιστήμονες, βγαλμένοι μέσα βέβαια από την ελληνική κοινωνία και από τα λαϊκά στρώματα, προσφέροντας αυτό που λέμε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Απέναντι, επαναλαμβάνω, σε λογικές του παραλόγου που αναπτύσσονται, που θέλουν να ισοπεδώσουν κάθε μοχλό δημοκρατίας, όπως είναι και το συνδικαλιστικό κίνημα που παλεύει για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που βάλλονται δυστυχώς βάναυσα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Κόκκινε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε γρήγορα στον φοροτεχνικό, τον κύριο Αντώνη Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έρχονται διορθώσεις στα ακραία πρόστιμα της εφορίας, κύριε Μουζάκη. Τι γίνεται? Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική εβδομάδα, ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα τροποποιηθεί εκείνο το νομοθέτημα που εγκαίρεται από το καλοκαίρι του 2013 και το οποίο είναι αυτό που επιφέρει μεγάλα πρόστιμα και εμείς αναγκαστήκαμε ένα καυτού του λόγου να δραστηριοποιήσουμε όλες εκείνες τις ομάδες και τους φορείς πανελλαδικά της χώρας μας προκειμένου να επιτύχουμε την τροποποίηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Εμείς δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι θα συμβεί. Βέβαια, μιλώντας και με τον κύριο Γενικό πριν από λίγο, μας είπε ότι πράγματι κάποια πρόστιμα σε δούμε τι θέλει τη διοίκηση να αλλάξει. Ελπίζω ότι θα πρέπει να μην έχουμε επιβολή σωρευτικών προστίμων όπως έχει ορίσει ο νομοθέτης. Δηλαδή τώρα, για να δώσουμε στο κοινό να καταλάβει, επιβάλλεται πρόστιμο για μη υποβολή φόρου, για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή καταβολής φόρου, τόσο με επιβάρυνση τόκου, όσο με αυτοτελές πρόστιμο, όσο με πρόστιμο εκπροθέσμου καταβολής, όσο με πρόστιμο ισόποσο σε πολλές περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ή μη υποβολής και καταβολής παρακρατούμενου φόρου. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτά αθροιστούν συνολικά, ανάλογα με την περίπτωση βεβαίως, μπορεί να οδηγήσουν σε δυσθεώρατα μεγέθη σε σχέση με την αρχική οφειλή. Αυτό θα οδηγήσει σε κλείσιμο τις περισσότερες επιχειρήσεις. Δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί κανένας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ναι, με να υπάρχουν πρόστιμα, δεν το συζητάμε, να υπάρχουν ποινές, αλλά να είναι λογικές οι ποινές, να είναι ορθολογισμένες, ορθολογικές, ούτως ώστε και η επιχείρηση να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές και να συνετίζεται. Γιατί νομίζω ότι σκοπός του νομοθετήματος είναι να συνετίσει την επιχείρηση ή τον πολίτη και όχι να τον εξοντώσει. Διαφορετικά είναι τιμωρία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα με πέρα, το χαράτσι, που... κύριε Μουζάκη? Συγγνώμη. Το αλαλούμ που προκλήθηκε με το χαράτσι. Ναι. Με το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Η ΔΕΗ, εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι πλήρωσαν ετεροχρονισμένα τους λογαριασμούς, έλαβε τα ποσά που έχει καταβάλει ο πολίτης για το χαράτσι και τα έβαλε υπέρ του λογαριασμού της ΔΕΗ, της κατανάλωσης που δίνουμε για το ρεύμα που ξοδέψαμε. Αυτό σημαίνει τι? Ότι η ΔΕΗ πήγε και έφερε το λογαριασμό για το χαράτσι πορεία. Ο πολίτης είχε την εντύπωση ότι έχει πληρώσει το χαράτσι και γιατί τα πρόβλημα γεννάται και έχει δημιουργηθεί για εκείνους που έχουν υποτεκτήρια, γιατί παράδειγμα εγώ είχα πιάσει ακίνητο και αυτή μου πλήρωσε. Κύριε Μουζάκη, θα σας παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Μουζάκη, γιατί κάνει κάποιες διακοπές. Έχουμε διακοπές στην επικοινωνία μας με τον κύριο Μουζάκη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα μαζί του. Είμαστε έτοιμοι? Όχι ακόμα. Να πούμε λοιπόν πως μπάχαλο προκλήθηκε με το χαράτσι, με το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του 2012. Το Υπουργείο Οικονομικών για μία ακόμη φορά κατάφερε να ταλαιπωρήσει τους φορολογουμένους για πράξεις και παραλήψεις δικές του, τις οποίες μεταφέρει στους πολίτες. Χιλιάδες ήταν αυτοί που είδαν τις προηγούμενες ημέρες να καταφθάνει στο σπίτι τους ειδοποιητήριο από το Υπουργείο Οικονομικών που τους καλούσε να πληρώσουν ανεξόφλητο μέρος του χαρατσιού μέσω ΔΕΗ για το ακίνητό τους. Κύριε Μουζάκη, μας ακούτε τώρα? Ελπίζω να είναι καλύτερη γραμμή. Ναι, είναι καλύτερη η γραμμή. Έλεγα λοιπόν ότι είχε συμβεί το εξής. Σε πολλές των περιπτώσεων, ενώ είχες την εντύπωση ότι είχες πληρώσει μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και το χαράτσι, η ΔΕΗ, όταν αυτό έχει γίνει ετεροχρονισμένα, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας του λογαριασμού, έπαιρνε αυτό το μέρος που αφορούσε το χαράτσι και το έβαζε ότι καταβλήθηκε ως έναντι του επόμενου λογαριασμού. Ναι. Άρα εσύ είχες μείνει με την εντύπωση ότι έχεις πληρώσει. Ναι. Εσύ δεν είχες πληρώσει όμως πραγματικά,
Η ΔΕΗ έστειλε αυτό το χαράτσι να εισπαχθεί στην αρμόδια ΔΟΗ και τώρα μπαίνοντας να δεις την εικόνα σου στο Υπουργείο Οικονομικών, διαπιστώνεις ότι οφείλεις ενώ πίστευες ότι έχεις εξοπλίσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους εκείνους τους πολίτες που έχει συμβεί αυτό και τώρα τρέχουν όλοι να λύσουν το πρόβλημα. Είδαμε τεράστιες ουρές στη ΔΕΗ. Νομίζω ότι η αρμόδια δεν είναι η ΔΕΗ. Τώρα ό,τι έχει να γίνει έχει να κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών. Σαφώς να ξέρει ο πολίτης ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πληρώσει δύο φορές το φόρο, γιατί η ΔΕΗ, όπως έχει ανακοινώσει και πρέπει να το δουν οι πολίτες και να το τσεκάρουν στους λογαριασμούς τους, είπε ότι στον επόμενο λογαριασμό πήγε και αθαίρεσε αυτό το χαράτσι και είπε ότι το έβαλε ότι είσαι πράκτη για λογαριασμό της ΔΕΗ. Άρα πρέπει να το τσεκάρουν. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, ή μη μόνο να πληρώσουν ό,τι τους αναλογεί μέσω πλέον του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή της αρμόδιας εφορίας. Ναι. Πάντως είναι τραγικό, κύριε Μουζάκη. Δηλαδή δεν παίρνει περιθώρια λάθος μια τέτοια εποχή στην οποία όλοι οι πολίτες καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και ειδικά όταν τους έρχεται κάτι τέτοιο στο σπίτι δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, έτσι δεν είναι? Σαφώς και θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τέτοιου είδους προβλήματα, ούτως ώστε οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται αδίκως, γιατί αυτό θα γυρίσει εις βάρος και της πολιτείας. Νομίζω ότι ο πολίτης, όσο περισσότερο από τις παρούσες συνθήκες που είναι πολύ δύσκολες, τον πιέζεις, δεν έχεις να κάνει να καταφέρεις και τίποτα περισσότερο, αφού αδυνατεί να πληρώσει ούτως ή άλλως. Ας φροντίσουν λοιπόν να συμπεριφέρονται και ως κράτος οι υπηρεσίες με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργούν περισσότερη ένταση και πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται με τα πρόστιμα, κύριε Μουζάκη? Με τα πρόστιμα θέλουμε να πιστεύουμε ότι, είπα και προηγουμένως, θα εξορθολογιστούν. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί ήδη από τις πρώτες υποβολές δηλώσεων που θα κάνουμε τον Ιανουάριο ή τις πρώτες καταβολές φόρου, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο νόμος. Mm-hmm. Ελπίζω ότι με νομοθετική παρέμβαση θα λυθούν κάποια από τα προβλήματα. Εμείς έχουμε προτείνει και κάναμε μια κινητοποίηση γι' αυτό, όπως ξέρετε. Δημοσιεύσαμε ήδη ένα ψήφισμα και το έχουμε εκδώσει τόσο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στον κύριο Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους βουλευτές, με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτευτικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Μαζέψαμε όλους τους φορείς, όλα τα επιμελητήρια, τη ΓΕΣΕΒΕ, την ΕΣΕΕ, τους δικηγόρους, τους συμβολιογράφους, την Πομιδά, τους μεσίτες άπαντες, τους βενζινοπόλες, προκειμένου να τους πούμε το πρόβλημα που έχετε. Και να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό, γιατί αυτό αφορά το πρόβλημα όλη την αγορά. Το θέμα των προστίμων αφορά όλη την αγορά, όχι μόνο τους λογιστές. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει λάβει το μήνυμα και θα προβεί στα δέοντα. Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Thank you.
εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Θύματα ενός τοκογλύφου που δρά εδώ και πολλά χρόνια στο κέντρο της Αθήνας φέρονται να έχουν πέσει ανυποψίαστοι πολίτες. Πρώην εφοριακός θύμα, ονόματι Παρασκευάς Βραχνός, κατήγγειλε στην κάμερα της εκπομπής Ζούγκλα ότι ο εν λόγω τοκογλύφος, ο οποίος ονομάζεται Νίκος Ροϊδάκης και διατηρεί γραφείο στην Ομόνοια, έχει καταφέρει σε συνεργασία με δικαστές, αστυνομικούς αλλά και ψευδομάρτυρες να βάλει σε πληστηριασμό πολλά σπίτια θυμάτων, ακόμα και με πλακτογραφία γραμματείων. Πάμε να δούμε το πρώτο απόσπασμα. Ο δικηγόρος εδώ δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ναι, αν έχω το λόγο κύριε Τριανταφυλόπουλε, ναι, να πω καταρχάς το εξής, ότι εγώ παρίσταμαι στο πάνελ σας σήμερα με την ιδιότητα του πρώην δικηγόρου των φερόμενων στιγμάτων και τα λοιπά, δεν τους εκπρόσωπο πλέον, έτσι, και βέβαια χειρίστηκα την υπόθεση αυτή από το 2004 έως και το 2009. Ότι καταρχάς με τον συνεργάτη μου τον Γιώργο τον Καρατζογιάννη χειριστήκαμε την υπόθεση μαζί, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πέσει θύματα. Δεν παρενεύμεν ούτε για χρήματα, ούτε παρενεύμεν για να θεωρήσαμε απλά ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αδικημένοι και είναι κατατρεγμένοι. Αυτός ήταν καθαρά ο ρόλος μας. Υπήρχε μία όσμωση, υπήρχε μία διαδικασία κτλ. Την οποία δεν μπορούσαμε βέβαια να διανοηθούμε και να δούμε το τι γίνεται παραπίσω. Παρά μόνο όταν στην πορεία επακολούθησε η διένεξη την οποία είπατε κτλ. Και ο συγκεκριμένος μάρτυρας αποθανών πλέον ανέφερε αυτά τα οποία έχετε φαντάζομαι στο πλούσιο ρεπορτάζ σας κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ έχω να χειριστώ τη συγκεκριμένη υπόθεση από το 2009, δεν γνωρίζω την εξέλιξη. Δηλαδή, δεν έχω εικόνα για το τι έχει συμβεί περαιτέρω κτλ. Τώρα θα έχουμε εικόνα. Ναι. Και απλά εγώ το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να πω, πάλι να εφησίσω την προσοχή, ότι ήμουν ο πρώην δικηγόρος. Στα 5 χρόνια αυτά τα οποία είχα χειριστεί τις υποθέσεις, όχι μόνο του κυρίου Βραχνού κτλ. Υπήρχε από την πλευρά. Υπήρχε πάντοτε η επίκληση ότι εγώ γνωρίζω ανθρώπους κτλ. Από εκεί και πέρα όμως βέβαια ουδέν αποδεικνύω πέραν της καταθέσεως. Κύριε Πλατωνίδη, Σημεών Πλατωνίδης, θύμα του Ροϊδάκη, έτσι. Πόσο καιρό, πότε γνωρίσετε μάλλον πρώτη φορά τον κύριο? Εγώ δεν είμαι ο Πλατωνίδης, δεν έχει έρθει. Συγγνώμη, κύριε Βραχνέ, πότε γνωρίσατε τον... Εμείς μας είχαν κάνει, είχαν κατασχέσει το σπίτι και είχαν βγάλει τα πράγματα έξω. Κατέβασαν μια μάνα με ένα παιδάκι μικρό και την πεθερά μου. Τις κατεβάσαν στον δρόμο και τις πήραν το σπίτι. Και λέμε, τι γίνεται ρε παιδιά? Λέει, έτσι και έτσι το έχουμε πάρει το σπίτι. Πώς το πήρατε? Ψάξαμε και βρήκαμε κάτι γραμμάτια τα οποία δεν υπήρχαν στο ελληνικό δημόσιο. Εκδοθήκα το 93 και βάλανε ημερομηνία 91. Σας έχω καταθέσει τα γραμμάτια και το ΦΕΚ. Τα οποία γραμμάτια έκδοσε το ελληνικό δημόσιο το 93. Για να κατασχέσουν το σπίτι, όλη αυτή η παρέα βάλανε ημερομηνία 91. Μία λέγανε 1.200.000, μία λέγανε 1.000.000, μία λέγανε 900.000 και το σπίτι βγάλανε 7,5 εκατομμύρια και δεν πήραν ούτε μία δραγμή. Τα πήραν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Μάλιστα. Η ίδια ιστορία, σαν story, είναι συνηθισμένη με τη δράση των τοκογλυφών. Έχουμε βγάλει κατά καιρούς. Δεν είχαμε καμία σχέση εμείς. Με χαμένη ταυτότητα. Μην βιάσετε. Έχουμε διάφορες συμμορίες τέτοιες που λιμένονται τον τόπο. Αν θυμάστε, από τους μεγαλοσυνδικαλιστές που είχαν ολόκληρη συμμορία μέχρι τις εταιρείες δολοφόνων. Αυτό όμως ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Εισαγγελείς να κάνουν καταγγελίες, συνάδελφοί τους να τον καλύπτουν. Αυτός να έχει αυτό το απίθμενο θράσος, ναι, και να βρίσκεται συνεχώς στο απειρόβλητο. Πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ να το παρακολουθήσουμε. Μακρύς φαίνεται να είναι ο κατάλογος των ανυποψίαστων πολιτών που σύμφωνα με καταγγελίες φωτιά φέρονται να έπεσαν στα δίχτυα ενός πλαστογράφου που δραστηριοποιείται στην καρδιά της πρωτεύουσας.
Όπως καταγγέλει στην κάμερα της εκπομπής ο πρώην εφοριακός Παρασκευάς Βραχνός, ο εν λόγω ιδιώτης, ονόματι Νίκος Ροϊδάκης, φέρεται να έχει ξαπατήσει δεκάδες πολίτες, πλαστογραφώντας την υπογραφή τους και υφαρπάζοντας τις περιουσίες τους. Τραβιέμαι 17 χρόνια στα δικαστήρια, 18 χρόνια περίπου, και για ένα θέμα το οποίο προέκυψε από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πλαστογράφησε τα στοιχεία της κουνιάδας μου και κατασκεύασε γραμμάτια και της έφαγε το σπίτι. Και από τότε τραβιόμαστε στα δικαστήρια 17 χρόνια. Σύμφωνα με τον πρώην εφοριακό, στον κύριο Ροϊδάκη, παρήχαν και παρέχουν προστασία δικαστές, εισαγγελείς και αστυνομικοί. Έτσι, καταφέρει να εξασφαλίζει ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις, αλλά και να εκβιάζει τα θύματα του. Η κουνιάδα μου έχασε την ταυτότητά της και βρέθηκαν τα στοιχεία της σε κάποιον ο οποίος πλαστογράφησε τα στοιχεία της και κατέσκευε σε γραμμάτια και της έβαγε το σπίτι. Τα οποία γραμμάτια αυτά βγήκαν το 93 και έβαλε ημερομηνία 91. Και με αυτά τα γραμμάτια τα πλαστά, παρόλο που φωνάζουμε να γίνουν γραφολογικές εξετάσεις και παρόλο που διαπίστωσα ότι τα γραμμάτια αυτά ήταν πλαστά διότι δεν υπήρχαν στο κράτος το 91 και πήγε τα πήρε, δεν ξέρω πού τα πήρε, το 93 και έβαλε ημερομηνία 91. Στην πορεία, αφού πήγαμε και βρήκαμε τον πλαστογράφο στην Ομόνια, άρχισε να μας απειλεί ότι έχει διασυνδέσει με δικαστές, με αστυνομικούς κτλ. Για να κάνουμε πίσω. Και μας πλάκωσε στις μηνύσεις και στις αγωγές. Και οι δικαστές και ο πλαστογράφος. Εκτός από μένα, έχω γνωρίσει πάρα πολλά θύματα στο νεοχώρι Μεσολογίου, στην Κόρυθο, στην Αθήνα πάρα πολλούς. Σε αυτά τα θύματα έκανε πλαστογραφίες και τους τραβούσε στα δικαστήρια και τους απειλούσε όπως απειλούσε και εμένα. Ο κύριος Ροϊδάκης, να πούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσαν στην εκπομπή τα θύματα του, εμφανίζεται να έχει πολλά πρόσωπα, πολλές ιδιότητες. Εμφανίζεται λοιπόν ως δικηγόρος, ως άνεργος, ως ανάπηρος και ως ανεπάγγελτος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εκαθαριστικό του καταγγελόμενου, καθώς από το 2002 στον κωδικό 781, όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται και τα ποσά που προέρχονται από τυχερά παίγνια, εμφανίζονται υπέρογκα ποσά. Πάμε να δούμε τις ιδιότητες του κυρίου Ροϊδάκη. Σε πολλούς τομείς φέρεται να δραστηριοποιείται ο Νίκος Ροϊδάκης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει στην κάμερα της εκπομπής ο πρώην εφοριακός Παρασκευάς Βραχνός. Το θύμα καταγγέλει ότι ο κύριος Ροϊδάκης άλλοτε παρουσιάζεται ως δικηγόρος, άλλοτε ως ανάπηρος, άλλοτε ως ενεχειροδανιστής, άλλοτε ως έμπορος και άλλοτε ως ανεπάγγελτος. Ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο παρελθόν διέθετε και άδεια οπλοφορίας. Στην πορεία που πήγα και βρήκα αυτόν τον άνθρωπο, πότε μου προσεριζόταν σαν έμπορος ηλεκτρικών ειδών, σαν μεσίτης ακινήτων, σαν δικηγόρος, σαν ενοικιάς αυτοκινήτων και πολλά άλλα επαγγέλματα με πολλές διευθύνσεις. Πότε μου δήλωνε Πειραιός 4, πότε δήλωνε Αλυσιλάου 7, πότε δήλωνε πολλές διευθύνσεις, πάρα πολλές διευθύνσεις. Έβαζε αγγελίες στις εφημερίδες ότι δανείζει χρήματα, ότι κάνει μεσητείες, ότι κάνει διάφορα. Δίκολα να έχει κάνει έναρξη. Εκτός από τις μεσητείες, είχε και κάποιους μόνιμους ψευδομάρτυρες, οι οποίοι ήρθαν και με βρήκαν στην πορεία και μου είπαν ότι τι γίνεται εκεί μέσα και πώς έμπλεξε με αυτούς εκεί. Εκτός των άλλων, εντύπωση προκαλούν τα εκαθαριστικά του κ. Ροϊδάκη, καθώς στο κωδικό 781, στον οποίο αναγράφονται μεταξύ άλλων τα ποσά που προέρχονται από κέρδη τυχερών παιχνιδιών, ο καταγγελόμενος από το 2001 έως και το 2007 εμφανίζει συνεχώς αυξανόμενα ποσά. Σε όλα τα δικαστήρια παρουσιάζει ότι έχει μεγάλα, μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά σε χαρτιά έγγραφα, δημόσια έγγραφα που κάνει με τα θύματα, δηλώνει άνεργος, ανεπάγγελτος. Οι καταγγέλλοντες τώρα εξηγούν ότι ο κύριος Ροϊδάκης καρφιζόταν πολλές ιδέες προκειμένου να καρπώνεται τις περιουσίες των θυμάτων του. Μία από αυτές είναι η μεθόδος των πλαστών γραμματείων. Στην περίπτωση δε του καταγγέλλοντα πρώην εφοριακού, ο Νίκος Ροϊδάκης φέρεται να πλαστογράφησε την υπογραφή της κουνιάδας του και εν συνεχεία να της έβγαλε το σπίτι στον πληστηριασμό. Πάμε να δούμε το επόμενο απόσπασμα. Πολύ σύμφωνα με τις καταγγελίες που έφτασαν στα γραφεία της εκπομπής, είναι οι τρόποι που κατά καιρούς καρφιζόταν ο Νίκος Ροϊδάκης προκειμένου να καρπώνεται τις περιουσίες των θυμάτων του. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο πρώην εφοριακός Παρασκευάς Βραχνός, είναι και η πλαστογραφία.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εκπομπή, ο κύριος Ροϊδάκης εμφανίζεται να έχει πλαστογραφίσει την υπογραφή συγγενικού προσώπου του κυρίου Βραχνού και μέσω πλαστών γραμματείων να βγάζει σε πληστριασμό το σπίτι του θύματος. Με τη χαμένη ταυτότητα κατασκεύασαν αυτά τα πλαστά γραμμάτια, τα οποία δεν υπήρχαν στο κράτος. Και έχω βάλει και το ΦΕΚ του Ελληνικού Δημοσίου μαζί εδώ πέρα. Τα οποία τι δείχνουν, τι γράφουν. Τα οποία δείχνουν ότι έβαλε ψεύτικα τέτοια και έχει υπογράψει ο ίδιος ο πλαστογράφος, γιατί έχει καταδικαστεί για πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων και παραπλάνηση δικαστηρίου. Με αυτά τα πλαστά γραμμάτια έβγαλε σε πληστηριασμό το σπίτι, το οποίο το βγάλε 7,5 εκατομμύρια και κατασκευάζαν συνέχεια γραμμάτια και δεν πήρε μία η συγχωρεμένη κουνιάδα μου. Όπως αποδείχθηκε από γραφολογική εξέταση, οι υπογραφές που υπάρχουν στις συναλλαγματικές δεν προέρχονται από την κουνιάδα του κ. Βραχνού, αλλά από τον ίδιο τον Νίκο Ροϊδάκη. Έγινε γραφολογική εξέταση από τα δικαστήρια? Ποτέ. Ποτέ, γιατί είχαν συγκάλυψη. Εμείς διαπιστώσαμε ότι τα γραμμάτια ήταν πλαστά και αφού όταν δεν μας έκανε το ελληνικό δημόσιο, δεν μας έκανε γραφολογική εξέταση, αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε ιδιώτη γραφολόγο, ο οποίος ο ιδιώτης αναφέρει ότι προέρχεται από το χέρι του πλαστογράφου. Επιπλέον για τον Γολγοθά που ανεβαίνει, μίλησε στην εκπομπή ακόμη ένα θύμα του κυρίου Ροϊδάκη. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, η οποία δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή λόγω της ταλαιπωρίας που τράβηξε από τον καταγγελόμενο. Η ιστορία της έχει ως εξής. Όπως υποστήριξε, ο γιος της βρήκε μία κοπέλα η οποία ήταν ναρκωμανής και την πήγε στο σπίτι του το 1994-1995. Για να την βοηθήσει, της έδωσε 40.000 δραχμές. Η κοπέλα όμως, σύμφωνα με την καταγγελία, την ίδια ημέρα έκλεψε τα χρυσαφικά της καταγγέλουσας και τα πήγε στον κύριο Ροϊδάκη. Όταν το έμαθαν οι γονείς του παιδιού, πήγαν στον καταγγελόμενο και ζήτησαν τα κοσμήματα πίσω. Εκείνος αρνήθηκε να δώσει πίσω τα κοσμήματα. Όπως είναι λογικό, η οικογένεια κινήθηκε δικαστικά, με αποτέλεσμα ο κύριος Ροϊδάκης να καταδικαστεί και να αναγκαστεί να καταβάλει 3 εκατομμύρια δραχμές. Μετά από αυτό άρχισε να τους κάνει συνεχώς αγωγές, χωρίς να κερδίζει καμία. Τα προβλήματα άρχισαν όταν ο σύζυγος της καταγγέλουσας βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή και κατήγγειλε τον κύριο Ροϊδάκη ως απατεώνα. Ο κύριος Ροϊδάκης τους έκανε αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση και κατάφερε να βγάλει σε πληστηριασμό περιουσιακά τους στοιχεία. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Πάμε σε άλλο στούντιο να δούμε δύο από τα θύματά του, μια κυρία και έναν κύριο, οι οποίοι για γνώριους λόγους δεν θέλουν να πούν το όνομά τους. Θα πάμε στην κυρία πρώτα. Να σας ακούσουμε, να μας πείτε κι εσείς τι ακριβώς συνέβη, πώς τον γνωρίσατε αυτόν τον κύριο. Ναι, ήρθα από το εξωτερικό με τρία παιδιά και με συνάλλαγμα να φτιάσω το σπίτι, να μεγαλώσω τα παιδιά, 21 χρόνια στο εξωτερικό και με κλέψανε. Και πήραν τα κλεπομέα και τα πήγανε στην Ομόνια και τα πουλήσανε. Πιάσαμε εμείς τον κλέφτη και μας είπε που τα έδωσε. Και άρχισε ο Γολγοθάς. Δεν άφησε δραχμή, με χρέωσε στα δικαστήρια 17 χρόνια επειδή τον δίκασα και πήρα 3 εκατομμύρια από τα κλουπημαία. Πόσα σας έκλεψαν? Πώς? Πόσα χρήματα σας έκλεψαν? Χρυσαφικά μου πήρανε. Πράγματα, από το σπίτι μου πήρανε. Α, πράγματα. Και τα κοστολόγησε η αστυνομία ότι μεταχειρισμένα 3 εκατομμύρια τότε, πριν 17 χρόνια. Τα πήραμε με 1.000 φασαρίες στα 3 εκατομμύρια και δεν περνάει μήνας να μην έχω δικαστήριο. Να δίνουμε στο δικηγόρο. Να δίνουμε στις Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να πιάσει τον κλέφτη και να σε δικάζει μετά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και τώρα αγανάκτησε ο άντρας μου, έχει 5 χρόνια που πέθανε, πριν 5 χρόνια πήγε στο Αντένα. Και λέει να διαμαρτυρηθώ, δεν πάει άλλο. Και δεν μας βοήθησε ο Αντένα, πήγαμε και σε βολευτές, κανένας τίποτα. Ο Αντένα πώς να βοηθήσει, σταθμός είναι, δεν είναι δικαστήριο ούτε αστυνομία. Ποιο?
Ο Αντένα, λέω, πώς να βοηθήσει. Όχι, πήγε για να πει τον πόνο του και είπε το όνομά του. Και αυτός άρχισε μετά αγωγές, του θίξαμε το όνομα. Μα εγώ τον έχω δικάσει για πλαστογραφία και άριο πάγο. Δεν θίχτηκε το όνομά του που τον δίκασα τόσες φορές. Στον Αντένα βγήκε το όνομά του. Ναι, βγήκε το όνομά του στο Αντένα. Σε ποια εκπομπή? Στο Δελτίο των 8 άκουσα ένα κύριο να σου λέει. Μπράβο στον Αντένα λοιπόν. Ο Αντένα έβγαλε το όνομά του. Τι άλλο να κάνει ο Αντένα? Ναι, αλλά αυτός όμως τώρα μου θέλει να πάρτε το σπίτι. Γιατί θύχτηκε το όνομά τότε που ζούσε ο σύζυγος. Ακούστε κάτι. Τώρα είναι κληρονόμητα με τα παιδιά και θέλει να μας βγάλει από το σπίτι. Έκανε πληστηριασμό. Και βγήκε, μάζεψαμε ό,τι είχαμε. Άγωνα κέρδισε. Για να σταματήσουμε τον πληστηριασμό, να μην βγούμε από το σπίτι έξω. Τον κέρδισε τον πληστηριασμό. Το κέρδισε το δικαστήριο. Για να το βγάλει τον πληστηριασμό, δεν το κέρδισε. Τώρα να ξέρει και η κυρία ότι λόγω της τεράστιας οικονομικής κρίσης το βλέπουμε από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δεν υπάρχουν υπερθεματιστές στον πληστηριασμό. Δεν πιστεύω να κυριαρχεί. Δεν ακούγεται καλά εδώ. Ήτανε γόνιμος ο πληστηριασμός ή έγινε κυριαρχεί άγωνος? Δεν την νοιάζει τώρα την κυρία αυτό. Το χάσατε το σπίτι σας? Όχι, την νοιάζει, μην το χάσετε. Δώστε μου την κυρία. Μα ζήτησε 40 χιλιάρικα για να σταματήσει ο πληστηριασμός. Πληρώσαμε και 3 του πληστηριασμού. Και δώσαμε 15 και θέλουμε 2 χιλιάρικα το μήνα. Τα παιδιά μου 3 άνεργα. Δηλαδή, τα 3 εκατομμύρια που πήρατε, από τα 3 εκατομμύρια που πήρατε, άρχισαν να τα παίρνει πίσω μέσω αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, εξαντληθήκαμε οικονομικώς. Αφήστε το, κυρία μου. Καταλαβαίνω πολύ. Απίστευτα τα πράγματα. Η συνέχεια του ρεπορτάζ στο ζούγκλα.gr και θα πάμε τώρα μέχρι τη Βουλή να δούμε τι γίνεται εκεί και στο Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο. Τραγωδίες, Κωνσταντίνα, που κάλαμε σήμερα. Τραγωδίες εκεί, όπως ακούσαμε την κυρία στην εκπομπή του Μάκη. Τραγωδίες και εδώ. Βλέπουμε τον κύριο Βρούτσι, τον Υπουργό Εργασίας. Ναι, είναι αυτή η εξαγγελία των 400.000 θέσεων εργασίας, της ουσίας πρόκειται για σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, 5 μήνες. Ναι. Μια χτίδα φωτός για όλα αυτά τα νέα παιδιά που θα αναγκαστούν ή μάλλον θα αναζητήσουν έστω αυτή την ευκαιριακή απασχόληση για 5 μήνες να πάρουν εκείνο το 500ράκι, βέβαια με αφορμή αυτή. Κάτι λέει τώρα ο κύριος Κουρουπλής, από ό,τι βλέπω. Ναι, ασκεί έντονη κριτική η αντιπολίτευση. Να πούμε όμως ότι ο Τσίπρας δεν είναι εδώ σήμερα στην επίκαιρη ερώτηση που έκαναν οι βουλευτές του. Ναι. Καθώς ένα κρυολόγημα μου φαίνεται τον κράτησε μακριά από τα κοινοβουλευτικά δρόμενα. Και μάλιστα έτσι δεν θα μπορέσει και να απαντήσει στα όσα του καταλόγησαν τις προηγούμενες μέρες. Ότι δεν επισκέφτηκε την Κεφαλονιά κλπ. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επίσκεψη και την απουσία, όπως καταγγείλει η Νέα Δημοκρατία, της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το νησί του Ιωνίου, ναι, το σεισμόβληκτο, το χτυπημένο από το σεισμό νησί, ξέσπασε μια διαμάχη ανάμεσα στην κυρία Βούλτευση και στον. Όπου φεύγει κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε την Κυριακή και την Δευτέρα να ελέγξουν την περιοχή. Για να ενημερώσουν τον Πρωθυπουργό, ναι, αν όλα πηγαίνουν καλά. Ο Στρατούλης έδωσε κάποια έγγραφα, κατέθεσε κάποια έγγραφα στην Ορμελία που αποδείκνυε ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο νησί από τις πρώτες μέρες. Ναι. Και άρχισε να αντιδρά η κυρία Βούλτευση και λέει ότι εγώ πίστευα θέλει αρετή ο αντρισμός και η ηθική. Ναι. Αφήνοντας εχμές δηλαδή. Είστε πολιτικοί απατεώνες, λέει η κυρία Βούλτευση, και αυτά τα είναι από την ομαρχιακή της περιοχής, που σημαίνει ότι δεν πήγε κλιμάκια από την Αθήνα. Είστε πολιτικοί απατεώνες, δεν τρέπεσε ντροπή σας. Παρεμβαίνει μετά, άρχισε να ουρλιάζει από κάτω ο Παναγιώτης Κουρουπλής, λέει τι πράγματα είναι αυτά. Ναι. Και μάλιστα παρεμβαίνει, παίρνει το λόγο ο Στρατούλης και λέει να διαγραφούν από τα πρακτικά τα περί αντρισμού και τα πολιτικών απατεώνων. Και έτσι συνεχίζεται πάλι σε ήπιο κλίμα η συζήτηση με τον Φεργκέτ Γιάννης, όπως τον αποκάλυψε σήμερα ο Λεωνίδας, είπα Βασίλης Καπερνάρος. Τον Γιάννη Βρούτση του είπε δεν έχετε τόλμη, δεν έχετε θάρρος, δεν έχετε πατριωτισμό, είστε στο λέει στα πλαίσια του Forgetted Giannis, είπε στο Γιάννη Βρούτση για την εξαγγελία του προγράμματος. Εδώ έχουμε ξεσπάσει τώρα για το θέμα κώδικας διοντολογίας. Έχουμε και τα σεξιστικά σχόλια και το καμάκι στη Βουλή. Για τον κύριο Στουρνάρα δεν ήταν αυτό το Forgetted Giannis? Ναι, επειδή λένε Γιάννη Βρούτση εδώ τώρα, καταλαβαίνεις, το έβαλε και
Είστε όλοι, είστε, ναι, το είπε λίγο νωρίτερα ο Καπερνάρος, ότι είστε όλοι forgetted Γιάννηδες. Έβαλε όλους τους Γιάννηδες της κυβέρνησης μέσα και το Γιάννη Βρούτση, ο οποίος λέει ότι θα είναι αυτό μια ελπίδα για τους νέους, να μπορέσουν να ζουν για 5 μήνες, θα χτυπήσουμε λιγάκι την ανεργία κτλ. Και, και ας τα βγω και κούρι αυτό κοινός, Κωνσταντίνα μου. Μακάρι αυτές τις 300.000 θέσεις εργασίας. Σήμερα ήταν να πάει και ο Υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, αλλά δεν πήγε τελικά. Θα πάει, λέει, τη Δευτέρα, για που θα είναι ανοιχτά και τα σχολεία, για να κάνει έτσι καλύτερα τον έλεγχο. Ναι, εντάξει, θα πάνε αυτό το μήνα και θα μετά το θέμα. Γιατί τρία σχολεία έχουν κρυθεί ακατάλληλα, Λάμπρο, στην Κεφαλονιά, να σου πω. Ναι. Ωραία. Το θέμα είναι μην πάνε εκεί και βγάλουν φωτογραφίες και φύγουνε. Να κάτσουν να φωτίσουν τον κόσμο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κόμμα αντιπολίτευση. Ναι. Εδώ έχουμε άλλα θέματα τώρα. Ξέσπασα από χθες το βράδυ από την Επιτροπή Ισότητας με την Κατερίνα Παπακώστα τα περί σεξισμού, τα περί πειραγμάτων μεταξύ των γυναικών και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν ένθεν και ένθεν, τα δύο φύλλα δηλαδή. Εδώ είναι, ξέρεις, οι απαντήσεις ποικίλουν, δηλαδή άλλοι λένε ναι και εμείς ως άντρες γίναμε μάρτυρες σεξιστικών σχολείων και εσείς μας επιτεθήκατε και εμείς επιτεθήκαμε ως γυναίκες, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και έρχονται στο φως τα τέτοια μας που είχε πει ο Ιρδάν Τζαμτζής στην Ραχίλ Μακρύ, οι φραγκόκοτες που είπε η Ραχίλ Μακρύ, τι λες μωρή φραγκόκοτα, που είπε στην Σοφία Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη μίλησε και λέει, είχε πει με τη σειρά την είχε πει τσόκαρο την κυρία Μακρύ, αν θυμάσαι καλά, όταν άφησε κάποιες αιχμές για τον πατέρα της, χωρίς τον πατέρα της. Τι λες βρε τσόκαρο, θα πεις για τον πατέρα μου, ήταν να μιλήσει τον πατέρα μου. Από εκεί ξεκινάει και μετά πάμε στους άντρες. Χαρακτηριστική φράση του Κασιδιάρη, πάλι μεθυσμένη είσαι μωρή, μέσα στην τέτοια. Ναι, το θέμα είναι να σέβονται όλοι τους εαυτούς τους βασικά, Λάμπρο. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό είπε και η κυρία Βούλτεψη, ότι ξεκινάει από την παιδεία που έχουμε, από την αγωγή μας και μετά τα υπόλοιπα και εν θερμό δεν χρειάζεται τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε και άλλους, να ζητάμε και άλλους κανόνες δηλαδή, ούτε να στα δικαστήρια οι λύσεις. Απλώς η κυρία Παπακώστα και εκείνη από τη σειρά της είπε ότι πολλές γυναίκες έχουν πέσει εδώ θύματα λεκτικής βίας και όχι μόνο στη Βουλή. Χαρακτηριστική περίπτωση του Τηλέσμαρη Καλτσοδέτα που είχε πει στην Εύα Καηλή ο Ξινίδης, Σοκράτης, θυμάσαι πρώην υπουργός του Πασόκ, στους διαδρόμους της Βουλής, και είπε ότι δεν είναι λύση στα δικαστήρια, θα μπορούν εδώ σεβασμό, αλληλοσεβασμό να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Βέβαια, ανοίγει ένα μεγάλο θέμα χθες, γιατί όλες οι γυναίκες ομόφωνα είπαν ότι όντως γινόμαστε μάρτυρες και τέτοιων επιθέσεων, θα θέλαμε κάτι καλύτερο, αλλά και οι γυναίκες από τη σειρά τους, μην νομίζω ότι είναι αθώες, και αυτές ρίχνουν τις ποντούλες τους. Βέβαια, το καλύτερο είναι εκείνο που είπα εγώ στο ρεπορτάζ, το υπογράφω κιόλας, βουλευτής εύσωμος αρκετά και μαγκάκος της Νέας Δημοκρατίας, λέει τι θα γίνει με την περίπτωσή μας, είπε σε μια όμορφη βουλευτήνα και εκείνη χαμογέλασε, δηλαδή, μίγδαλα, στάσω μίγδαλα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία και να πω ότι έκανε και αυτή η επίθεση ο Μανώλης Γκλέζος στον Γιάννη Βρούτση για αυτά τα πράγματα. Ναι. Του λέει ότι είμαστε από το ίδιο χωριό, του λέει ως αξιώτης θα καταλάβεις τι εννοώ, του λέει. Ναι. Εμείς οι ανεύθυνοι σας κάνουμε αυτές τις προτάσεις και σας είπαμε ότι το κέρδος, η μοναδική αξία είναι το δυναμικό προσωπικό της χώρας και όχι τα λεφτά. Μόνο αν ποντάρετε και αν στηρίξετε το εργατικό δυναμικό θα μπορέσει η χώρα να βγει από την κρίση και όχι με δανεικά, δανεικά, δανεικά. Και άφησε και κάποιες αιχμές άγριες δηλαδή για τον κοντοχωριανό του εκεί, τον Βούτση. Τον Γιάννη Βρούτση. Αυτά, Κωνσταντίνα μου, τώρα δεν ξέρω τι άλλο. Με βγάζει συνέχεια λίγο τελευταία, γιατί με ρίχνει. Ο κύριος Τσίπρας, να σου πω ότι θα πάει στο Παρίσι. Αφού είναι άρρωστος. Τη Δευτέρα και Τρίτη. Θα ξεπεράσει. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρώπη, ως υποψήφιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επίσκεψή του θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνάντηση με τον Ζαν Λίκ Μελανσόν. Ξέχασα για το καλύτερο, θα μου πει στο τέλος, έτσι. Υποψήφιο πρόεδρο στις εκλογές του 2012. Συνεδρίαση με το Προεδρείο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ομιλία σε εκδήλωση του Front Gauche, μέτωπο της αριστεράς. Κωνσταντίνα, μην ξεχάσει το καλύτερο. Με μέλη της Βουλής και της Γερουσίας. Στη Γαλλία, λοιπόν, Δευτέρα, Τρίτη, ο κύριος Τσίπρας. Πρωτοτύπησε για μία ακόμη φορά σήμερα η Βουλή, να πω, το ξέχασα αυτό. Έγιναν 11 ερωτήσεις και απαντήθηκε μόνο η μία. Ναι. Και αυτή τη ερώτηση, ερώτηση φωτιά-γουρτιά στο μάχη του Έλληνα πολίτη. Ναι. Αλλά την έκανε
ο Ζησιμόπουλος, μου φαίνεται της Χρύσης Αυγής, mm-hmm. στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εντάξει, εγώ λέω δεν είναι δυνατόν να γίνονται αντικαρδίες και να απαντήσουν μόνο μία, στο Χαρλάμπα Αθανασίου, γιατί δεν επιτρέπει στο λαό να δώσει συνεντεύξεις και να απαντήσει για όσα του καταλογίζουν για εκείνα τα χρήματα που βρέθηκαν στο λογαριασμό του. Αυτή ήταν η ερώτηση που απαντήθηκε και ο Υπουργός του είπε ότι δεν είμαι εγώ αρμόδιος να αποφασίσω, αλλά τα πειθαρχικά συμβούλια των φυλακών αυτά θα αποφασίσουν αν θα δώσει ή όχι συνεντεύξεις ο λαός. Αυτή απαντήθηκε γιατί τα υπόλοιπα παιδιά, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί μας, είχαν δουλειές είτε με την Προεδρία, είτε με τα υπουργεία τους, είτε με την επαρχία τους. Οπότε και σήμερα μας την έκαναν κοινώς με ελαφρά πηδηματάκια. Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά. 11:00 είναι η τέτοια. Άρα λοιπόν στις 11, στις 22 θα απαντούνται δύο. Μπάτσι, 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 στα μην μπαίνει Κωνσταντίνα. Καλό μας παρελάμε. Γεν βιαγούν στα βόχε. Γκρουσ Φράου Μέρκελ, τη Φράου Μέρκελ. Να γεια σου Λάμπρο. Κυρία Μέρκελ αν τη βρεις, γιατί εγώ από το κοινοβούλιο δεν τη βρω εδώ. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Γεια σου Λάμπρο. Λοιπόν, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Η σκυτάλη στην Αγγελική Στόγια. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.